Φίλες και φίλοι του Πατσίκας Lab, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Βασικά αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο και μάλλον θα είναι και το τελευταίο. Σήμερα τι θα κάνουμε? Αυτό που κάνουμε καλύτερα. Λοιπόν, θα κάνουμε σουφλές σοκολάτας. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στο όμορφο Βερολίνο. Πολύ όμορφο, λοιπόν, δεν έχει ψυχή. Λοιπόν, καραντινάτη εδώ πέρα. Και γιατί κάνουμε αυτό το βιντεάκι? Α, γιατί είμαστε μάγειρες? Όχι. Β, γιατί είμαστε YouTubers? Όχι. Γιατί βαριόμαστε? Γάμα. Λοιπόν, θα κάνουμε όπως είπαμε σουφλές σοκολάτας. Και για να δούμε τι περιλαμβάνει η συντάγη. Λοιπόν, γυρίσαμε να πούμε τη συνταγή. Και φυσικά με μουσική υπόκληση κοντούλα βλάχα, εδώ. Οπα. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε για τη συνταγή εδώ πέρα? Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια κουβερτούρα. Αν είστε Ελλάδα να πάρετε την Παυλίδη, μην τσιγκουνεύεστε. Χαστάει βούνα, άιντε. Λοιπόν, μετά θα χρειαστούμε 125 γραμμάρια ζάχαρη. Εδώ πέρα έχουμε 75 γραμμάρια αλεύρι. Κανονικά θέλει 4 αυγά, εγώ έχω 3, δεν πηράζει. Βαρέθηκα να πάω να πάρω. Λοιπόν, και 250 γραμμάρια βούτυρο. Και από το βούτυρο μην το τσιγκουνεύεστε, μην είστε γύφτοι. Τι θα κάνουμε? Πρώτο βήμα, πρέπει να δηλώσουμε κουβερτούγεν, που λένε και στα γερμανικά, και βούτυρο στο μπεν μαρί. Εμείς δεν έχουμε μπεν μαρί. Τι θα κάνουμε? Κοπανάμε εδώ πέρα πάνω ένα τσίγκινο δοχείο και θα πετάξουμε μέσα τη κουβερτούρα. 1, 2. Παναγία μου! Ωραία! Την αφήνουμε να λιώσει. Κάνω και ωραία πλάνα, Λοιπόν, και μόλις αρχίζει να λιώνει, βάζουμε το βούτυρο. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έχει λιώσει, Παναγία μου! Εδώ πέρα το... η κουβερτούρα. Και τι θα κάνουμε τώρα, έτσι όπως είμαστε. Πετάμε μέσα το βούτυρο. Λοιπόν, κάτσε να σας βάλω εγώ εδώ πέρα. Γιατί βάζουμε πρώτα την κουβερτούρα και όχι το βούτυρο? Κανείς δεν ξέρει, εγώ απλά έτσι θα βάζω τη τύχη. Λοιπόν, αφού το κάνουμε αυτό, περιμένουμε εδώ πέρα να λιώσει το βούτυρο. Αν το κόψετε σε κομματάκια, λιώνει πιο εύκολα. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε τη συνταγή. Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε στο Πατσίκας Lab εδώ πέρα για να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Έχω βάλει το κινητό μέσα σε ένα ποτήρι για να κάθεται καλά. Πολλοί θα αναρωτιέστε γιατί φορώ ακουστικά. Γιατί δεν έχω εχολήπτη και δεν έχω ούτε βίντεο. Κάθε να με τραβάει βίντεο. Γιατί μένω μόνος. Λοιπόν, εδώ πέρα. Τι κάνουμε τώρα, σκουρίζω και λίγο την κάμερα με την πετσέτα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, θα βάλουμε τα αυγά μας. Άνοιξα τον κάδο. Λοιπόν, θα βάλουμε τα αυγά μας μέσα εδώ στο μπολ. Σπάμε τα 3 αυγά. Κανονικά θέλει 4 όπως σας είπα, αλλά όπως σας είπα, βαρέθηκα να πάω να πάρω αυγό και με τους γείτονες δεν έχω και τις καλύτερες σχέσεις. Είναι μια γιαγιά από δίπλα. Γερμανικά εγώ 7 χρόνια στο Βερολίνο δεν έχω μάθει. Τώρα πάνε ζητήσω αυγό, τρέχα γύρευε. Και δίπλα μένουν κάτι άλλο, τέλος πάντων. Κορεάτο, Αμερικάνο, ή άλλο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, βάλαμε τα αυγά και αφού βάλαμε τα αυγά θα τα χτυπήσουμε μαζί με τα 125 γραμμάρια ζάχαρη που έχουμε. Έχουμε εδώ πέρα ένα πολυμηχάνημα της Brown
Αυτό είναι πολυεργαλείο. Πολύ καλό. Λοιπόν, και βάζω μέσα τη ζάχαρη τα 125 γραμμάρια. Τα έχω βάλει και σε βαζάκια, καβιάρης. Λοιπόν, και χτυπάμε. Χτυπάμε να σπάσουν τα αυγά, όπως λέει και άκης. Βασικά για τα γλυκά μόνο ένας είναι. Ο Κυριστέλης ο Παλιάρος. Όσοι κάνετε δίαιτα, μη σκεφτείτε καν να μην κάνετε αυτή τη συνταγή. Χτυπάμε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Βλέπετε πως έχει γίνει. Αμάν Παναγία μου. Λοιπόν, και ενώ χτυπάμε, η κουβερτούρα μας μαζί με το βούτυρο έχει σχεδόν λιώσει. Για να δούμε. Λοιπόν, θα αφήνουμε αυτό λίγο στην άκρη. Λοιπόν, αυτή είναι η βάση από το κινητό, το ποτήρι. Για να δούμε εδώ. Πόπο Παναγία μου! Λοιπόν, έχει λιώσει πολύ καλά από ό,τι βλέπουμε. Έτσι όπως είναι, για γλύψιμο είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτσε να σας ξαναβάλω στη βάση του κάμεραμαν. Εδώ λοιπόν. Αφού έχει λιώσει αυτό, λοιπόν, ξέχασα να σας πω, πρέπει να προθερμάνετε το φούρνο σας στους 180 βαθμούς αέρα. Εγώ όμως δεν έχω αέρα, γιατί δεν πήρα καλή κουζίνα και απλά δεν έχει αέρα. Λοιπόν, αφού έχει λιώσει αυτό εδώ πέρα, το μείγμα μας, κουβερτούρα, σε εδώ. Αφού έχει λιώσει το μείγμα μας, δείτε εδώ πέρα, θα το ρίξω στο μείγμα που έχω κάνει ήδη, που έχω ανακατέψει τα αυγά με τη ζάχαρη και το ρίχνω μέσα, δείτε. Πω Παναγία μου. Λοιπόν, αχ, κάηκα. Λοιπόν, ρίχνω και το υπόλοιπο, βλέπετε εδώ πέρα. Κάτσε να γυρίσω εδώ πέρα στο κάμεραμαν, συγγνώμη Θανάση. Το έχουμε ρίξει όλο μέσα. Όλα μέσα. Λοιπόν, και αυτό το γλυκούμε. Λοιπόν, Παναγία μου. Και ξαναχτυπάμε. Το χτυπάμε καλά. Να ανακατευθεί το μείγμα κουβερτούρας με το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη και τα αυγά. Τα χτυπάμε και από ό,τι βλέπετε έχει γίνει ένα απίστευτο μείγμα. Δείτε εδώ πέρα. Βλέπετε. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, χτυπάμε. Και αφού έχουμε χτυπήσει, αφού τα έχουμε χτυπήσει όλα αυτά, τι βάζουμε? Το αλεύρι. Σημαντική πληροφορία. Γιατί και πιο πολύ που μάλλον που βλέπετε το βίντεο είστε άσχετοι και δεν ξέρετε να μαγειρεύετε. Να μου πεις όμως ξέρω να μαγειρεύω. Ήλι μου και μοσχοστάφυλλο. Λοιπόν, αφού τα έχετε χτυπήσει όλα αυτά, βάζουμε το αλεύρι. Αφού βάλετε, όταν προσθέτετε το αλεύρι στα γλυκά,
δεν ξαναμπαίνει μίξερ. Νόμος. Ποιος το λέει, ο Πατσίκας. Όχι, δεν το λέει μόνο ο Πατσίκας, εντάξει. Νεβαίνεις χειρά μου. Το κάνουμε το χεράκι τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα. Βλέπετε, άμα. Και νοσκαλώματα. Λοιπόν, το χτυπάμε καλά καλά να διαλυθεί όλο, όλο το αλεύρι. Παναγία μου. Αυτό το Παναγία μου πολύ πιασιάρικο είναι. Και το χτυπάμε, 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 χτυπάμε. Χτυπάμε, θα χτυπήσω λίγο ακόμα. Και επιστρέφω, ε. Χτυπήστε, χτυπήστε, έρχομαι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γυρίσαμε για το από τα τελευταία βήματα. Ποιο είναι αυτό? Παίρνουμε 5-6 μπολάκια, θα έλεγα, αυτού του μεγέθους. Και τα βουτυροαλευρώνουμε. Τι σημαίνει βουτυροαλευρώνουμε? Βούτυρο και αλεύρι. Παίρνουμε ένα κομμάτι βούτυρο και το τρίβουμε εδώ πέρα. Όπως λέει και ο φίλος μου Άρης, μην είστε μπουλίδες, λεδώστε τα χέρια σας. Λοιπόν, αφού βάλουμε το βούτυρο, παίρνουμε και λίγο αλεύρι και απλά το ρίχνουμε λίγο μέσα. Το κουνάμε δεξιά-αριστερά. Εδώ πέρα να πιάσει όλο για να μην κολλήσει. Ωραία, το βλέπετε εδώ πέρα. Και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το μείγμα μας μέσα στα βαζάκια μας. Φίλες και φίλοι του Πατσίκας Lab, γυρίσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, που αυτή τη στιγμή βγάλαμε το μολέ σουφλέ σοκολάτα. Πείτε το όπως θέλετε, δεν με ενδιαφέρει, θα το φάμε. Από... Α, κάηκα. Από το φούρνο. Για να δείτε αν είναι έτοιμο, κάντε ένα πολύ απλό πείραμα. Απ' έξω πρέπει να έχει κάνει μια κρούστα, μια πολύ ελαφριά κρούστα, και από μέσα πρέπει να είναι υγρό. Πώς το κάνουμε αυτό? Παίρνουμε την ολογλυφίδα, βάζουμε μέσα, βλέπουμε υγρό, τέλειο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πως είναι. Μένει. Παίρνουμε ένα πατάκι. Παίρνουμε το μολέ, το, και το βάζουμε ανάποδα. Εάν είναι καλό, ξεχάσαμε να κλείσουμε το φούρνο, θα πάρουμε καμιά φωτιά. Εάν είναι καλό, πρέπει να βγει με τη μία. Αν δεν είναι καλό, θα το φάμε πάλι, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Ο, τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, για να πάρουμε ένα μαχαιράκι. Σακιά. Να. Κόβουμε εδώ. Τι έχουμε κάνει εδώ, παιδιά. Πόπο Παναγία μου. Βλέπετε πόσο ευρώ είναι. Για να δούμε. Πάρουμε ένα κουταλάκι τώρα να φάμε. Με μουσική υπόκριση του Σικαπέσοβο, Χρήστος Τζιμίκας. Για να δούμε. Καλό είναι να το συνδυάσετε με λίγο παγωτό βανίλια κατά προτίμηση. Ούτε αυτό έχω, γιατί βαρέθηκα να πάω να πάρω. Για να δούμε. Είμαστε εδώ για να δούμε τι να φάμε. Τέλειο, δεν περιγράφεται. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Είναι... Άντε για, κάτσα να πάρω το πέρα να κάνω πλαβό. Εάν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe στο, στην καναλάρα μας. Αν θέλετε να σας κάνω κάτι άλλο που λογικά δεν θα σας κάνω, γράψτε μου στο comments. Θα πάτησω απλά ένα like. Μπορώ να απαντήσω και στα σχόλιά σας αν έχω χρόνο. Αυτά. Like, subscribe όπως είπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα κοντά σας, δεν ξέρω πότε, για μία ακόμα συνταγή. Φιλάκια πολλά.